οι άντρε και τα συνεργεία τα οποία θα επέμβουν σε κάποιο περιστατικό ναι κάνουν τη δουλειά τους αλλά το κυρίαρχο απ' όλα είναι η αεροπορική κάλυψη. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας το Δήμο Νιάπολης Οικιών εκφράζει την αγωνία του για την επάρκεια των εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης. Οι υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας ζητούν επαρκή αριθμό αεροσκαφών που θα σταθμεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να επιχειρούν στη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, ο ακριβή αριθμό του δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Εν ώψη τη έναρξη τη αντιπυρική περίοδου σε ένα μήνα, έχει αρχίσει ο σχεδιασμό όλων εκείνων των μέτρων που θα θωρακίζουν τα δάση από πυρκαγιέ. Ήδη έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία η εγκύκλιο που αναφέρει τι δασικέ πυρκαγιέ για το 2017. Έχει αποσταλεί, την οποία τώρα τη μελετάμε έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των συντονιστικών οργάνων πολιτική προστασία στη διάρκεια όλου του Απριλίου. Ένα από τα καθήκοντά μα και οι αρμοδιότητέ μα είναι είναι αυτό το φυσικό κάλο το οποίο βλέπουμε πίσω μας να το προστατεύσουμε. Η προετοιμασία μας αυτή εδώ πέρα άπτεται από συντονιστικά τοπικά όργανα τα το οποία θα κάνουμε στο τέλος του μήνα για να ενημερώσουμε όλους τους αρμόδιους φορείς για τις ενέργειές μας. Οι κάτοικοι των περιοχών που συνορεύουν με το δάσος του ΣΕΙΧΣΟΥ τρέμουν στην ιδέα πως επαναληφθεί η καταστροφική πυρκαγιά του 1997. Για το λόγο αυτό ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα. Την ίδια ώρα οι εκπρόσωποι των πυροσβεστών που θα σηκώσουν το βάρος της πυρόσβεσης εκφράζουν τον προβληματισμό του για την αντιπυρική περίοδο μετά τη μετακίνηση προσωπικού, το οποίο θα στελεχώσει τα περιφερειακά αεροδρόμια που παραχωρήθηκαν στη γερμανική Φραπόρτ. Από την πρώτη στιγμή είχαμε απευθυνθεί στη φυσική και στην πολιτική ηγεσία ότι η κεντρική Μακεδονία θέλει δυνάμωση και όχι αποδυνάμωση. Δεν έχουμε εισακουστεί. Οι αρμοδίοι φορεί έχουν ενημερωθεί από του μετεωρολόγους πω το φετινό καλοκαίρι αναμένονται αρκετοί κάψονε.